Για ακούστε τώρα, μωρέ, τι δώρα μας στέλνουν οι Άγιοι, αν και εμείς είμαστε εκεί που είναι οι Άγιοι. Ακούστε τώρα, τι δώρα μας στέλνουν. 10 του μηνός του Φλεβάρι, γιορτάζει ο Άγιος Χαράλαμπος. Είναι αυτό το εκκλησάκι στο ομώνυμο χωριό, το οποίο μας δέχεται Κυριακή, Παρακυριακή και λειτουργάμε. Είναι ο συνοικισμός μας, είναι το χωριό μας και αυτό. Και αυτός ο Άγιος γιορτάζει και θα έχουμε γλέντια και πανηγύρια και πνευματικά και χαράς και ευτυχίας γλέντια. Πάμε λοιπόν. Πρώτα είναι η γιορτή του Αγίου και θα είναι εδώ δεσπότης μας με όλη του την αγκαλιά και την ευλογία του. Δεύτερον, ακούστε τι μας στέλνει ο Άγιος. Θα έχουμε υποδοχή εκείνη την ημέρα και προσκύνηση της Παναγίας του Κύκου, της Παναγίας, πω πω, την εικόνα. Τι να πω, τρελαίνομαι και μόνο στην ιδέα ότι θα έχουμε εδώ την Παναγία μας. Από τις πιο σπουδαίες εικόνες που υπάρχουν στην Ορθοδοξία μας. Όλη τον όρθρο και τη λειτουργία. Ελάτε να πάρετε τη χάρη της, να πάρετε την ευλογία της, να πάρετε την αγάπη της. Δεύτερον, μπορούμε να κοινωνήσουμε όλοι, σας παρακαλώ. Είναι μια όμορφη ευκαιρία τέτοιες στιγμές να κοινωνάμε οι άνθρωποι στα πανηγύρια. Λένε στο όρος ότι στις γιορτές και στα πανηγύρια κατεβαίνει πολύ χάρη και πολύ ευλογία. Και τρίτον, θα σας έχουμε και γλέντι. Ναι, φαγητό άφθονο δώρο, δεν θα πληρώσετε, μωρέ, μην φοβάστε, δεν θα πληρώσετε. Εμείς θα ψήνουμε όλο το πρωί μετά τη λειτουργία θα ψήνουμε και θα γλεντάμε για σας και θα σας το χαρίσουμε όλο αυτό. Και εκείνη η μέρα είναι Παρασκευή, είναι κατάλυση, έτσι τα έφερε ο Άγιος, γι' αυτό εμείς το κάνουμε πανηγύρι με κρέας. Και η αγκαλιά μας θα είναι ανοιχτή για όλους. Διότι έτσι μας θέλει ο Άγιος. Πανηγύρι του Αγίου Χαραλάμου η γιορτούλα. Δεσπότης εδώ, ευλογία. Αλλά η Παναγία του Κύκου. Ελάτε. Θα χάσετε αν δεν έρθετε. Και μη μου πείτε τώρα ότι έχει κρύο. Πώς λέει το τραγούδι, κι αν χιονίζει κι αν βρέχει, τάγριο λούλουδο αντέχει. Ο Παπαχρήστος δεν το φοβίζουν αυτά. Δεν το φοβίζουνε. Σας περιμένω όλους. Άγιο Χαράλαμπο, 10 του Φλεβάρι το πρωί στη λειτουργία, 7 με 11. Και μετά γλέντι και τραγούδι και θα χορέψουμε και όλοι μαζί εδώ στην αυλή της Εκκλησίας. Το χαρούμε. Σας ευχαριστώ, σας αγαπώ και σας περιμένω. Όλους. Και μην ξεχάσουμε ότι εδώ στο ναό έχουμε ζωγραφίσει όλες τις Παναγίες. Είναι η Παναγία η Εγκυμονούσα, η Γοργοεπίκος. Εδώ είναι η Άμπελος. Η Άμπελος, τι ωραία εικόνα. Είναι τα πρώτα βήματα του Χριστού η Παναγία. Αλλά και η Παναγία, η γιάτρισα, που είναι για τις αρρώστιες όλων μας. Και εδώ η πάντων χαρά, η γερόντισα, η ακατάφλεκτη βάτος, είναι η Παναγία μικρή με τους γονείς της, την Αγία Άννα και τον Άγιο Ιωακείμ, είναι η Παναγία η Παντάνασα και βέβαια η Παναγία η Φανερωμένη. Ελάτε μωρέ, γιατί αυτός ο Άγιος Χαράλαμπος έκανε πολλά για μας σε όλες τις μέρες της αρρώστιας, διότι ο Άγιος Χαράλαμπος ξέρει να προσεύχεται για αυτούς που παλεύουν αρρώστιες οι ίδιοι και τα παιδιά τους. Εδώ λοιπόν είμαστε και εδώ σας περιμένουμε όλους.